Η χθεσινή κλήρωση για τα προημιτελικά του φετινού κυπέλλου Coca-Cola είχε αρκετά κέφια. Τα δύο ζευγάρια που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι το ΑΕΛ ΑΕΚ καθώς και το μαροσόντικο ντέρπι Ανόρθωση Νέα Σαλαμίνα. Ομόνοια και Απόλλωνας ήταν πιο τυχεροί, με τους πράσινους του Χένικ Μπέρ να κληρώνονται με την Δόξα, ενώ η ομάδα του Σοφρόνια Πουσί θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Διγενής Ακτίδας Μόρφου Εθνικός Άχνας. Οι αγώνες θα γίνουν στις 6, 12, 19 και 26 Φεβρουαρίου. Πρώτο παιχνίδι την 5η 6 Φεβρουαρίου με τον αγώνα Ομόνια Δόξα, αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο ΓΑΣΥΠΗ και θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα. Όσον αφορά τώρα τα μεταγραφικά, οι ομάδες συνεχίζουν την ενίσχυση λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος, με την Ομόνια να ανακοινώνει και επίσημα τον δανεισμό μέχρι και το τέλος της φετινής χρονιάς από την Νότιχαμ Φόρεστ του Ρουμάνου τερματοφύλακα Κώστελ Παντίλιμον, τη οποία στο παρελθόν είχε από τη Manchester City. Με τους πράσινους πλέον να εντείνουν τις προσπάθειές τους για απόκτηση ακραίου επιθετικού. Η ΑΕΚ Λάρνακας με διπλό μεταγραφικό χτύπημα ολοκλήρωσε τις κινήσεις της. Ποδοσφαιριστής της μέχρι το 2021, ο γνωστός σε όλους μας Ρωμάν Κολομπάρτ, από την περσινή θητεία του στη Νέα Σαλαμίνα. Ενώ δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, στην ομάδα του Ηλία Χαραλάμπου θα είναι από την Τενερίφη ο Ισπανός επιθετικός Χωσέ Μανουέλ Γκαρθία Ναράνχο. Η Πάφος μετά και τις επιστροφές Ράκερς, Φόλφρεχτ και Αγκούλο ολοκλήρωσε και αυτές τις μεταγραφές της, μιας και απέκτησε τον 20χρονο μέσο Όνι Βαλακάρι.